Πάμε να καλησπερίσουμε κοντά μας τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ακούτε τι λέει ο κόσμος. Δεν πάει άλλο και αυτό απευθύνεται και στους 300 της Βουλής. Ναι, αλλά καλησπερίζω κοντά μας και την κυρία Μαρία Τσίπρα, την δικηγόρο και κυρίως εργατολόγο, για να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τα μέτρα, κυρία Τσίπρα, να δούμε ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της ιστορίας και ποιες παγίδες υπάρχουν για όσους νομίζουν ότι ενδεχόμενα δεν τους αγγίζει τόσο πολύ η καταιγίδα των μέτρων. Θα δούμε τι θα γίνει και στην αγορά με την αύξηση του ΦΠΑ. Θα δούμε και τις γελιογραφίες σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που οι γελιογράφοι με μαύρο χιούμορ περιγράφουν πια την Ελλάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλα αυτά μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και να καλησπερίσουμε κοντά μας και τον κύριο Μανώλη Ραλάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Καλησπέρα, κύριε Ραλάκη. Γεια σας, κύριε Παύλο. Θέλω πριν σας δώσω το λόγο και σας ζητήσω να μου πείτε πόσο πλήττονται οι συνάδελφοί σας συνταξιούχοι, πόσο ακριβό θα είναι το μάρμαρο που θα πληρώσετε, αν τα έχετε αποκωδικοποιήσει λίγο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βελόπουλο, γιατί αντιδράσατε για αυτό σε αυτό που λέει ο κόσμος. Και οι 300 φταίνε. Δεν το έχετε καταλάβει. Η γενίκευση, μισό λεπτό. Γιατί θέλω κάποια στιγμή να λέμε ξεκάθαρα αυτό που συμβαίνει. Η γενίκευση προσωπικά εμένα, όσον αφορά εμένα, δεν με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Εγώ είμαι 2,5 χρόνια βουλευτής. Ναι. Αυτά που σήμερα βγαίνουν στη δημοσιότητα, τα λέω εδώ και 2,5 χρόνια μέσα στη Βουλή. Ναι. Φωνάζω για τις λάθος επιλογές της κυβερνήσεως. Φωνάζω για τις λάθος τακτικές. Αλλά το να λέει ο Βελόπουλος ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, το ΚΚΕ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν κυβέρνησε τον τόπο και δεν είχαν νομή εξουσίας, δηλαδή δεν έκοψαν ποτέ μα ποτέ, δεν έκαναν το παραμικρό σε επίπεδο κυβερνητικό. Ξέρετε, το φταίνε δεν σημαίνει ότι κλέψατε. Ακούστε λίγο. Εγώ όταν λέει ο κόσμος ότι φταίνε και οι 300, δεν συνεπάγεται ότι ο Βελόπουλος έχει κλέψει. Όχι, η γενίκευση. Φταίνε και οι 300 όμως, γιατί αφήνουν το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο να πνίγουν αυτή τη χώρα. Ακούστε με, και κάνετε, δεν αντιδρούν. Κάνετε ένα λάθος. Δεν τιμωρείται ποτέ κανείς. Δεν έχω καμία διάθεση να γίνω σάκος του box. Έτσι. Και αυτή είναι η προσωπική άποψη. Και επιτυχημένο επιχειρηματία ήμουν πριν γίνω βουλευτή. Μισό λεπτό. Δεν είστε. Είπε ο κύριος Βιονόπουλος κάτι. Αντιδράσατε σε αυτό που ακούσατε. Βεβαιότατα. Γιατί αντιδράσατε. Είπε κάτι ο κύριος Βιονόπουλος πολύ σωστό. Απήντησα μέσα στη Βουλή ότι το πολιτικό σύστημα σιωπάσει αυτά που λέει ο Βιονόπουλος. Είπε δύο πράγματα. Διαφάνεια στον βουλευτή, δηλαδή να ξέρουμε τι είχε πριν γίνει βουλευτής και τι είχε μετά. Το είπαμε στη Βουλή. Είναι μια πρόκληση για το πολιτικό σύστημα να απαντήσει. Βγήκαμε 10-11 βουλευτές, το είπαμε, ότι συμφωνούμε και να το κάνουμε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να φταίει ο Βελόπουλος προσωπικά αν δεν έχει κάνει το παραμικρό. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Βιονόπουλος. Ότι η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Βελόπουλε. Είναι πλούσια χώρα. Ακούστε με. Συνταξιούχους που ξαφνικά χάνουν δύο συντάξεις. Χάνουν τα επιδόματά τους, χάνουν τα δώρα τους. Τι θα πείτε? Είναι πολύ απλό, κύριε. Δεν φταίω εγώ, θα πείτε. Είναι πολύ απλό. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει ναυτιλία, έχει τουρισμό, να κάνουμε ανάπτυξη. Δεν μπορείς να κόβεις το κεφάλι όταν πονάει το δόντι. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Κύριε Ραλάκη, τι λέτε? Εντύμως. Γεια σας, κύριε Παυλόπουλε. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα. Αυτοί που μας βύθισαν στην ακρίβεια, αυτοί που μας βύθισαν στη λιτότητα, αυτοί που διέλυσαν τα ταμεία μας, αυτοί που πάγωσαν τις συντάξεις μας στα ύψη του 2008, αυτοί που επιδοτούν αδρά τους έχοντες και κατέχοντες, αυτοί που στείλανε τα παιδιά μας στη Βοσνία, στο Αφγανιστάν, ακόμα και στη Σομαλία, και το μετράω όχι μόνο ηθικά αλλά σαν κόστος, αυτοί που επιδοτούν τους εφοπλιστές για να φτιάξουν τα 770 πλεούμενα, αυτοί έρχονται σήμερα να κόψουν το επίδομα άδειας Χριστουγέννων και Πάσχα, να παγώσουν συντάξεις για 2-3 χρόνια και να βυθίσουν τους συνταξιούχους στα τάρταρα της οικονομικής καταστροφής. Αυτό τι πάνε να πει για μας? Ότι εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Κύριε Παυλόπουλε. Εμείς αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε. Μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μία τέτοια πολιτική που βάζει συνέχεια στο στόχαστρο του συνήθις ύποπτους. Εμείς πληρώσαμε και τις εισφορές μας, πληρώνουμε και τους φόρους μας, καθημερινά πηγαίνουμε στην αγορά και πληρώνουμε το ΦΠΑ, που τον αυξήσανε,
Και όλα αυτά τα ζητήματα έρχονται εις βάρος μας. Να πω κάτι για τον κύριο Ναλάκη, μισό λεπτό κύριε Παυλόπουλε. Αυτό, αυτό που είπε ο κύριος Ναλάκης, το είπε ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου το πρωί. Έκανα ερώτηση στη Βουλή. Ακούστε. Ναι. 9 εκατομμύρια ευρώ δίνουμε το χρόνο για το Αφγανιστάν η Ελλάδα. 9 εκατομμύρια ευρώ πληρώνει η Ελλάδα τις δυνάμεις που στείλαμε. Πρέπει, κύριε Βελόπουλο, να υπάρχουν τα παιδιά μας στο Αφγανιστάν. Όχι, ναι, όχι. Κύριε Ραλάκη. Όχι, είπα. Όχι, δεν το καταγράφουμε αυτό. Άλλοι συνάδελφοί σας λένε ναι. Δεν με ενδιαφέρει, είναι εγώ που μιλάω Βελόπουλο. Να ρωτήσω το εξής. Τα μέτρα θα τα ψηφίσετε στην Βουλή. Κύριε Παυλόπουλο, μισό λεπτό. Ένα προς, θα τα πούμε όλα εδώ. Ακούστε με λίγο μισό λεπτό. Τα μέτρα θα τα ψηφίσετε. Ακούστε με λίγο μισό λεπτό. Πάμε στο Αφγανιστάν απόψε. 280.000 κύριε Παυλόπουλε, 280.000 ευρώ παίρνουν Golden Boys σήμερα που μιλάμε στο δημόσιο. Είτε ΕΛΠΕ είτε ΔΙΣΜΕ και σε ΟΠΑΠ. Σοβαρολογούμε τώρα. Και πάμε να κόψουμε το μισθό του ταξιδιού. Ξεκινά από τι πατάλε. Σα ρωτώ λοιπόν το εξή ευθέω. Τα μέτρα θα τα ψηφίσετε. Τα μέτρα δεν μπορεί να τα ψηφίσετε όπω είναι, κύριε Παυλόπουλε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ανάγκη. Γιατί άκουγα τον πρόεδρό σα μέχρι πρόσφατα δεν... να λέει ότι, το, ότι είναι μονόδρομο εδώ που έχουμε φτάσει. Είναι... ότι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, περιστολή να βγει η χώρα από την κρίση. Περιστολή δαπανών. Δεν μπορεί να πληρώνω εγώ τον Παυλόπουλο, τον Βελόπουλο, με 270.000 ευρώ το χρόνο σε ένα δημόσιο οργανισμό και να κόβω τον κύριο Ραλάκη τα 300-400 ευρώ που δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα και δεν μπορεί να μην δουν ανάπτυξη. Φυλακή θα πάει κανείς. Φυλακή θα πάει κανείς. Γιατί φυλακή, να πάει φυλακή, κύριε Παυλόπουλο, αφού είναι νόμιμα όλα. Φυλακή για να πάει κάποιος, κύριε Παυλόπουλο, είναι νόμιμα. Πρέπει ο ελληνικός λαός να ψηφίσει κουκού. Εγώ δεν λέω λαός. Να ψηφίσει μικρά κόμματα και να μπορούμε να βάλουμε επιτέλους μια τάξη στον τόπο και να μπουν φυλακή κάποιοι. Ένα και να κάνουν δύο. Όλα γίνονται με την έγκριση της Βουλής. Ακριβώς. Κυρία Τσίπρα, έχουμε σε εσάς αμέσως. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τις αντιδράσεις του κόσμου στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επιστρέφω στην κυρία Τσίπρα. Ανασφάλεια και φόβος, αλλά και οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους περισσότερους πολίτες μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων της κυβέρνησης. Τα μέτρα είναι μαχαίρι. Για όλους. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος για να βρει τη λύση του. Αλλιώς δεν γίνεται. Στη λαϊκή αγορά της Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη, η κάμερα του Άλτερ βρήκε μουδιασμένους καταναλωτές και παραγωγούς. Αν κοιτάξει μόνο σου, βλέπεις ότι το πουλάω τώρα 3 ευρώ. Και ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτά που είναι φθηνά. Πού να πάμε τώρα στα ακριβά, στα φρούτα, ντομάτες κτλ. Η λαϊκή που είναι χώρος των λαϊκών ανθρώπων, των φτωχών, βλέπουν και διστάζουν να αγοράσουν. Κάποιοι αντιμετώπισαν τα μέτρα με καυστικό χιούμορ. Έλα λέει να σου πάρω τα μέτρα και μας τα πήρανε τα μέτρα. Ενώ κάποιοι άλλοι με μισή καρδιά. Θα κάνουμε, υπομονή θα κάνουμε. Άλλοι τα έφαγαν και άλλοι πληρώνουν. Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που πλήττονται περισσότερο αναρωτιούνται πλέον πώς θα γεμίζει το καλάθι τους. Ποιο καλάθι και γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει συγγνώμη. Το πιο απλό, το πιο ανθρώπινο. Συγγνώμη. Αυτοί που τα κλέψανε να έρθουν πίσω να τα φέρουν, μπορούν να τα φέρουν. Δεν τα φέρνουν. Όλα τα βγάλαν έξω. Στην πλειοψηφία τους ζητούν να βρεθούν οι υπεύθυνοι που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και να τιμωρηθούν. Αυτοί που τα έχουν δεν τους νοιάζει. Για μας όμως, τους καμιλόμισθους, τους καμιλοσυνταξιούχους, είναι δράμα. Συνταξιούχος του δημοσίου θα μας κόψουν τόσα ευρώ. Από 1000 ευρώ πέρα πάρω τα 800. Σε ένα χρόνο θα χάσω ένα μισθό. Το μόνο σίγουρο είναι πως από εδώ και στο εξής θα γίνουν ορατές σε όλους οι επιπτώσεις της νέας δέσμης οικονομικών μέτρων. Πριν πάω στην κυρία Τσίπρα να της ζητήσω να μας φωτίσει τις κρυφές γραμμές, τα κρυφά γράμματα των μέτρων έτσι όπως ανακοινώθηκαν, θα σας ρωτήσω, κύριε Βελόπουλε, η θέση σας ότι δεν μπορείτε να ψήφισετε αυτά τα μέτρα. Θα ισχύσει ακόμη και αν το κόμμα σας αποφασίσει διαφορετικά. Τι εννοείται, κύριε Παπαδόπουλο. Αν το κόμμα σας πει, θα ψηφίζω. Δεν πιστεύω ότι το κόμμα θα ψηφίσει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω. Απλά σας λέω εγώ τι πιστεύω. Είμαι ο Βελόπουλος, μιλάω ως βουλευτής του λαός έτσι και λέω το εξής. Εγώ με αυτά τα μέτρα, χωρίς αναπτυξιακή προοπτική, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω, κύριε Παπαδόπουλο. Και πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι βουλευτές το ίδιο πράγμα λένε. Μάλιστα. Δεν μιλάω ξανά μας του κομματός μου. Ως Βελόπουλος μιλάω τώρα. Και ούτε αποστασιοποιούμε προς Θεού. Αλλά ο πρόεδρος από την πρώτη στιγμή έλεγε ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Μα δεν υπάρχει ανάπτυξη, κύριε Παπαδόπουλο. Ένα και να κάνουν δύο. Ναι, θεσμικά να στηρίξουν μια κυβέρνηση για το εθνικό καλό. Αλλά όταν αυτή η κυβέρνηση αντί να πάει και να χτυπήσει τη σπατάλη, τις δαπάνες, την κακοδιαχείριση, την γραφειοκρατία, πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Πάμε αυτά στην... είναι για τα απλά οικονομικά είναι εγκλήματα. Πάμε στην κυρία Τσίπρα. Κυρία Τσίπρα.
Ναι, κύριε Παυλόπουλε. Καταρχήν, αυτό το οποίο πιστεύω εκφράζει το σύνολο του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή είναι ότι φταίνε και οι 300 επειδή ακριβώς συμμετέχουν σε ένα κεντρικό πολιτικό σύστημα. Επειδή ακριβώς καλούνται για μία ακόμη φορά οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι μισθωτοί να πληρώσουν τις κακοδαιμονίες αυτού του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι το αίσθημα που εκφράσατε αρχικά με την ερώτηση που κάνετε στον κύριο Βελόπουλο και αυτό νομίζω ότι θέλουν να πούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα, δεν φταίτε εσείς προσωπικά. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα που κυβερνάει αυτή τη χώρα. Άλλο πολιτικό σύστημα και άλλο 300. Ακριβώς. Δεν είναι το πρόβλημα μας. Αυτό είναι μπερδεύεται. Ούτε ο κύριος Βελόπουλος ούτε κανένας άλλος. Μα δεν είναι δυνατόν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι καλούνται συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων και δι των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων να πληρώσουν την ύφεση στην οποία έχει μπει η χώρα μας. Πόσο όχι και οι 300. Όχι και από τους 300. Κύριε Ραλάκη, ένα λεπτό να κάνουμε ένα λογαριασμό. Συγγνώμη. Πόσο φτάνει η απώλεια εισοδήματος στο δημόσιο? Η απώλεια εισοδήματος στο δημόσιο μπορεί να φτάσει μέχρι και 10.000 ευρώ το χρόνο. Κατανοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει τη ζωή τους πάνω σε αυτά τα χρήματα που εισέπραταν και σήμερα βρίσκονται να αντιμετωπίζουν μείον 10.000 ευρώ το χρόνο από το μισθό τους. Πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση? Τη στιγμή μάλιστα που αυξάνεται το ΦΠΑ, οι έμεσοι φόροι και καλούνται για μία ακόμη φορά να πληρώσουν ακριβότερα τα καταναλωτικά προϊόντα, τα απλά καταναλωτικά προϊόντα.